Όλοι οι γονείς παραμιλάνε. Όλοι οι γονείς. Στην πρώτη αθέτηση προεκλογικής της δέσμευσης οδεύει η νέα κυβέρνηση, καθώς όλα δείχνουν ότι ο ΦΠΑ 23% στα δίδακτρα της ιδιωτικής εκπαίδευσης ήρθε για να μείνει. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί την οξύτατη αντίδραση γονέων, εκπαιδευτικών και σχολαρχών, αφού το μέτρο αφορά πάνω από 1 εκατομμύριο μαθητές και σπουδαστές. Θέλει το κράτος να τιμωρήσει, γιατί εμείς θεωρούμε ότι αυτός είναι ένας φόρος τιμωρίας στα παιδιά μας. Σίγουρα είναι άδικο και θεωρούμε ότι είναι και αντισυνταγματικό. Αν και σε επικοινωνιακό επίπεδο, ο φόρος στην ιδιωτική εκπαίδευση παρουσιάστηκε ως μια επιπλέον επιβάρυνση για τους έχοντες, στην πραγματικότητα, για άλλη μια φορά, χτυπιέται το εισόδημα της μικρομεσαίας ελληνικής οικογένειας. Ποιοι είναι αυτοί που τα έχουν? Είναι η μαμά και ο παπάς που τρέχει το πρωί στο βράδυ, που έχει υποστεί 40% μείωση στο εισόδημά του στην καλύτερη των περιπτώσεων, που έχει χάσει τη δουλειά του πιθανόν δουλεύοντας στο ιδιωτικό τομέα και ψάχνει ένα γονείος να βρει μια θέση εργασίας. Αυτός είναι αυτός που τα έχει. Είμαστε οι γονείς που καταβάλουμε τους φόρους μας, που μας αναλογούν για τη λειτουργία των δημόσιων σχολείων και ας μην κάνουμε χρήση των δημόσιων σχολείων. Είμαστε οι γονείς που απαλλάσσουμε το κράτος από το κόστος που απαιτείται για την εκπαίδευση των παιδιών μας. Ο Υπουργός Παιδείας αναγνώρισε σήμερα πως έχουν δίκιο όσοι υποστηρίζουν πως το μέτρο είναι άδικο. Ενώ επανέλαβε πως ο ΦΠΑ στο 23% θα παραμείνει μέχρι να βρεθεί τρόπος για να καταργηθεί. Είναι ένα θέμα το οποίο θέλουμε ως κυβέρνηση να το αντιμετωπίσουμε στο πλαίσιο των ισοδυνάμων. Αναζητούνται ισοδύναμα. Δεν είναι ένα θέμα το οποίο αφορά μόνο το Υπουργείο Παιδείας, ούτε κυρίως το Υπουργείο Παιδείας. Είναι ένα θέμα μιας συνολικής κυβερνητικής απόφασης. Στις γειτονιές του Λεκανοπεδίου πάντως οι γονείς βρίσκονται σε αδιέξοδο, μιας που είτε θα κόψουν από αλλού για να πληρώσουν την εκπαίδευση των παιδιών τους, είτε θα καταφύγουν στα ιδιαίτερα που γίνονται χωρίς απόδειξη. Δηλαδή πιάνει όλες σχεδόν τις οικογένειες. Όλοι έχουν παιδιά που θέλουν να μπορέσουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν μια ξένη γλώσσα. Μετά, αφού δεν περάσουν σε κάποιο πανεπιστήμιο, θα πρέπει οπωσδήποτε να τα σπουδάσουν σε κάποια ιδιωτική σχολή. Οπότε ενώ στην αρχή και εγώ νόμιζα ότι πιάνει ουσιαστικά τα παιδιά που είναι στην ιδιωτική εκπαίδευση στο δημοτικό, στο γυμνάσιο και στο λύκειο, τελικά πιάνει όλες τις οικογένειες. Εσείς θα συνεχίσετε να πληρώνετε πάντως για την παιδεία των παιδιών? Θες δεν θες. Πήγα την εικόνα μου τώρα στο σταθμό. 5.000 το χρόνο. Τι να κάνεις, πες μου. Υπάρχει κρατική μέρημνα. Ο Υπουργός Παιδείας υποστήριξε πως θα λυθεί το θέμα εάν βρεθούν χρήματα από την πάταξη της φοροδιαφυγής, αφού το μέτρο αναμένεται να φέρει 300 με 350 εκατομμύρια ευρώ. Τεράστια σύγχυση έχει δημιουργηθεί για το πότε θα εισπραχθούν δίδακτρα με ΦΠΑ. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα σχολεία θα πρέπει μέχρι τις 16 Δεκάτου να δηλώσουν στην εφορία ότι κόβουν τιμολόγια με ΦΠΑ. Ως τις 21 Δεκάτου θα πρέπει να εκδώσουν διορθωτικά τιμολόγια για να αποδώσουν το φόρο μέσα στο Νοέμβριο. Που αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν βρεθεί λύση μέχρι τέλος Νοεμβρίου, όπως υποστηρίζει ο Υπουργός Παιδείας, οι πρώτοι τρεις μήνες της σχολικής χρονιάς θα έχουν ΦΠΑ. Εάν ολοκληρωθούν 3-4 υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής, τα χρήματα που θα εισπράξει το δημόσιο ισοδυναμούν με τα χρήματα που προσδοκούμε να εισπράξουμε από την επιβολή του 23% στην εκπαίδευση. Φροντιστηριούχοι και ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείων προειδοποιούν πως το μέτρο αυτό θα αποφέρει λιγότερα από όσα περιμένει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και θα γιγαντώσει τη μαύρη παρεκπαίδευση. Γιατί είναι πραγματικά άδικο, κοινωνικά άδικο, γιατί πλήττει τη φτωχή, τη λαϊκή οικογένεια που στέλνει τα παιδιά στο φροντιστήριο, στα κέντρα ξένων γλωσσών. Είναι ένα μέτρο που περικόπτει το εισόδημά του οριζόντια. Και επίσης θεωρούμε ότι θα είναι και δεν θα είναι και αποτελεσματικό, γιατί αυτό το τέτοιο είδους μέτρα στρέφουν τον κόσμο στην εκπαιδευτική παραοικονομία και όχι στις νόμιμες επιχειρήσεις. Να σημειωθεί πως στην ιδιωτική εκπαίδευση απασχολούνται περίπου 20.000 άτομα κάθε ειδικότητας.